Καλησπέρα σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε και να επιλέξουμε μια μέθοδο πληρωμής για τον διαφημιστικό λογαριασμό μας. Στην πρώτη περίπτωση που ο διαφημιστικός λογαριασμός είναι καινούριος και μόλις τον έχουμε δημιουργήσει, δηλαδή έχουμε κάνει τη δημιουργία της διαφήμισης και θα πατήσουμε την επιβεβαίωση. Με το που πατήσουμε την επιβεβαίωση, αν ο διαφημιστικός λογαριασμός είναι καινούριος, όπως θα δείτε θα μας εμφανίσει υποχρεωτικά να επιλέξουμε μία μέθοδο πληρωμής, θα μας εμφανίσει το συγκεκριμένο παράθυρο. Οπότε οι επιλογές που έχουμε είναι τρεις, είναι η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η επιλογή του PayPal και μία διαδικτυακή τραπεζική συναλλαγή. Επιλέγουμε έναν από τους, μία από τις τρεις μεθόδους. Εγώ θα το κάνω με το PayPal. Στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα απλά συμπληρώνεται τα στοιχεία της κάρτας. Στο PayPal, όπως θα κάνουμε τώρα, θα πατήσουμε το κουμπί συνέχεια και θα μας οδηγήσει στο περιβάλλον του PayPal. Όπου εδώ πέρα, όπως κάνουμε πάντα, θα προσθέσουμε το email μας και τον κώδικο του PayPal και θα πατήσουμε login. Ωραία. Εδώ πέρα μου έχει να επιλέξω δύο από τις κάρτες. Ας επιλέξουμε αυτήν. Ωραία, προχωράμε. Αποδοχή και συνέχεια. Τέλεια. Και κάπως έτσι γίνεται η επιβεβαίωση των στοιχείων και ολοκληρώνεται και η δημιουργία της διαφήμισης, έχοντας προσθέσει και μία μέθοδο πληρωμής. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη περίπτωση που ο διαφημιστικός λογαριασμός μας είναι καινούριος. Τώρα, στην περίπτωση που έχουμε ήδη προσθέσει μία μέθοδο πληρωμής και ο διαφημιστικός λογαριασμός δεν είναι καινούριος, έχουμε δηλαδή τρέξει αρκετές διαφημίσεις και απλά θέλουμε να αλλάξουμε την μέθοδο πληρωμής μας, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Εδώ είμαστε στο περιβάλλον της διαχείρισης διαφημίσεων και πηγαίνουμε αριστερά στο μενού εργαλείων για επιχειρήσεις, κάνουμε κλικ και επιλέγουμε την επιλογή χρεώσεις, κάνουμε κλικ εδώ και μας οδηγεί στο περιβάλλον των χρεώσεων. Πατάμε OK και πηγαίνουμε δεξιά στο κουμπί ρυθμίσεις πληρωμών. Κάνουμε κλικ εδώ. Και όπως βλέπουμε, εδώ θα μας έχει τον επόμενο λογαριασμό, τι πρέπει να πληρώσουμε. Μας έχει την επιλογή πληρωμή τώρα. Και μας έχει από κάτω τις μεθόδους πληρωμής που έχουμε. Στο προηγούμενο βήμα είχαμε βάλει την επιλογή του PayPal. Αν θέλω να προσθέσω μέθοδο πληρωμής, πατάω στο προσθέστε μέθοδο πληρωμής και μπορώ να, για παράδειγμα, να προσθέσω μια πιστωτική χρεωστική κάρτα, μπορώ να προσθέσω ένα δεύτερο λογαριασμό PayPal και απλά να βάλω τα στοιχεία, να πατήσω συνέχεια. Παράδειγμα, θα βάλω άλλο ένα PayPal. Ωραία. Ωραία, και κάπως έτσι η μέθοδος πληρωμής προσθέθηκε επιτυχώς.